στην κατασκευή προσωρινής γέφυρας με τη χρήση τσιμεντοσωλήνων στην αμπελιά Φαρσάλων στον ποταμό Ενιπέα, με σκοπό να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των διερχόμενων στην Παλαιαθηνική Οδό Φαρσάλων Βόλου, προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα σημαντική και τόνισε ότι σε 5,5 εβδομάδες το έργο θα είναι έτοιμο. Το έργο αυτό της αμπελιάς που τόσο μας έχει ταλαιπωρήσει, την Τετάρτη θα περάσει την Περιφερειακή Επιτροπή, την Παρασκευή θα είναι ο ανάδοχος, πιστεύω Παρασκευή, τη Δευτέρα θα μπει μέσα, σε 5,5 εβδομάδες μας είπε ότι θα είναι έτοιμο το έργο. Οπότε λογικά 15 Αύγουστο το έργο θα παραδοθεί, εκεί περίπου. Έτσι αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα, νομίζω ότι περίπου έτσι όπως το είχαμε πει είμαστε σχεδόν συνεπείς για να γίνει. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, το χρειάζεστε εσείς πάρα πολύ, αλλάζει τη ζωή σας και νομίζω ότι αυτό που είχαμε πει είμαστε συνεπείς. Στο εργοτάξιο βρέθηκαν σήμερα, εκτός από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Καπετάνος, ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου και η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλιού, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Η γέφυρα της Αμπελιάς καταστράφηκε πριν από 10 μήνες από την ορμή των νερών του Ντάνιελ που κατέβασε ο Ενιπέας ποταμός και τμήμα της γέφυρας υποχώρησε με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό Φαρσάλων Βόλου. Έκτοτε οι πολίτες για να μεταβούν από το ένα σημείο της γέφυρας στο άλλο έπρεπε να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα μέσω παρακαμπτήρια οδού που διέρχονταν από τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα. Η νέα γέφυρα βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης και αναμένεται να επισκευαστεί από το Υπουργείο Υποδομών.